Μα είναι δυνατόν να μην μπορεί να δει ο Λουκάς τον αδελφό του. Είναι αδέλφια, το καταλαβαίνετε, αδέλφια. Μετά τα 18 μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Μέχρι τότε όμως την επιμέλεια του Άγγελου την έχει η γιαγιά του. Και γιατί δεν το πες? Δεν μπόρεσε, ρε Φώτη. Α. Όλο θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Άσε που ο άνθρωπος με κάλεσε να πάμε μαζί για σκι στην Ιταλία. Δεν ξέρει η λογική. Όχι, εγώ δεν έχω να δείξω απολύτως τίποτα. Ο μόνος τρόπος για να βλέπει ο Λουκάς τον αδελφό του είναι να έρθει να μείνει εδώ. Να πάρει και την ανατροφή που του ταιριάζει. Δεν θα αφήσω εγώ ένα παιδί που το μεγαλώνουν δυο χίπισες να μου καταστρέψει τον Άγγελο. Τι θα γίνει, θα φύγουμε? Δεν θα φύγουμε. Θα έρθουμε. Αν είχατε παντρευτεί με τον Λουκά, θα είχες κάποιο νομικό πάτημα. Αλλά τη στιγμή που δεν υπάρχει γάμος, έχεις μηδέν δικαιώματα. Τόκιο! Ναι, γίνεται μια μεγάλη έκθεση ζωγραφικής. Κράτα το κουτάκι, σκέψου το και θα μου απαντήσω όταν γυρίσω. Πρόταση γάμου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεται αυτός ο γιος μου. Είπαμε, εντάξει, να κάνει το κέφι του μαζί της. Όχι όμως να τη βάλει και μέσα στην οικογένεια. Λουκά, δεν βρίσκω το δαχτυλίδι. Αλήθεια! Δηλαδή όσα λέγαμε στο ίντερνετ ήταν όλα ψέματα. Όχι, όχι. Αυτό ήταν το μόνο αληθινό. Αν ήταν τόσο αληθινό, τότε γιατί μου στείλες ψεύτικη φωτογραφία. Λουκά μου, δεν είναι αστείο. Αυτό το δαχτυλίδι είναι πάρα πολύ ακριβό. Φέρτο. Θα το δώσω μόνο αν μου υποσχεθείς ότι δεν θα παντρευτείς το Γιάννη. Ρε παιδάκι μου, εσύ δεν νιώθεις τίποτα για το Φώτη. Τι λες, ρε Λίλα. Το Φώτη το λατρεύω. Αλλά είμαι ερωτευμένη με το Χάρη. Ναι, αλλά άμα τον λατρεύεις, μπορεί να είσαι ερωτευμένη και με το Φώτη. Δεν είναι το ίδιο. Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω, απλώς είναι εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, με το Φώτη είσαι ευτυχισμένη. Αυτό είναι αγάπη. Χωρίς το Χάρη όμως είσαι δυστυχισμένη και αυτόν έρωτας. Και δυστυχώς ήρθε η στιγμή που πρέπει να διαλέξεις. Δεν μπορώ άλλο, ρε φίλε. Βαρέθηκα να με λυπούνται όλοι. Θέλω να εξαφανιστώ, να φύγω. Γιάννη Σερέτη. Θέλεις κάτι? Ήρθα να γνωριστούμε. Χαίρετε, είμαι ο Λουκάς. Εσύ ποια είσαι? Λέγομαι Αγγελική Σερέτη και είμαι η γιαγιά σου. Από μικρή, όλοι μας έκαναν πλήση εγκεφάλου πως το σωστό είναι να λέμε πάντα την αλήθεια. Όμως η αλήθεια είναι σαν ένα γυμνό ανατομικό κρεβάτι. Είναι σκληρή, επίπεδη και πονάει. Γι' αυτό λοιπόν μερικές φορές ίσως θα ήταν καλύτερα να ζούμε ξαπλωμένοι σε βολικά μαξιλάρια, στρωμένα με παρήγορα ψέματα. Εχ, ναι, γιατί πώς να αντέξει κι αυτή η έρμη πλάτη. Εχ. Έλα, Λίλα, λοιπόν, κανόνισα να φύγω νωρίτερα από τη δουλειά σήμερα. Θα πάω να πάρω εγώ το Λουκά από το παιδικό. Εσύ τι ώρα τελειώνει η φωτογράφηση? Στις 5. Ωραία. Λοιπόν, θα τον φέρω από εκεί και μετά θα πάω να συναντηθώ με τον Γιάννη. Τι ώρα? Δεν ξέρω τι ώρα. Γιατί γύρισε τα ξημερώματα και δεν τον παίρνω τηλέφωνο ακόμα, μην τον ξυπνήσω. Σε παίρνω σε λίγο. Δεν κοιμήθηκες καθόλου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ πριν. Ο Γιάννης είναι αδελφός του Λουκά. Μπορείς να ηρεμήσεις λιγάκι. Και εσύ το ξέρες. Ωραία, μπλέξιμο. Νόμιζα ότι το είχε πει στη Ράνια, της είχε πει ότι θα της το έλεγε. Αν δεν της το είχε πει. Και εσύ τι δουλειά έχεις να κοιτάξεις τα mail μου? Πήγα να στείλω ένα για να δω αν δουλεύει και. Πρώτο όνομα στη λίστα, Γιάννης Σερέτης. Ρε Μπίλη. Θα με σκοτώσει ο Γιάννης. Μπορείς να κάνεις ότι. Δεν το ξέρεις. Όχι, ρε Δημήτρη, δεν μπορώ να κάνω ότι δεν το ξέρω. Δεν μπορώ, η Ράνια είναι φίλη μου. Δεν μπορώ να αφήσω το Γιάννη να της λέει συνέχεια ψέματα. Και για την ακρίβεια πάω τώρα αμέσως να τη βρω.
Φύγε τώρα, γιατί δεν θέλω να δίνω δικαιώματα στις κάρτες στο γραφείο. Πού σου πω, το έχεις κάνει ποτέ στο γραφείο σου. Βέβαια, κάθε Παρασκευή. Πόσες άλλες εταιρείες έχουν την Παρασκευή και φοράνε τζιν, εμείς την Παρασκευή περνόμαστε μεταξύ μας. Μπορείς να καλά. Γιατί, δεν σε εξετάρει ο κίνδυνος. Καλά, έχεις παρατηρήσει τα χωρίσματα, είναι γυάλινα. Γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα. Και τι θα κάνουμε, εμείς θα το κάνουμε και θα περνάει ο κόσμος και θα πετάει φιστίκια. Ναι, μωρέ, θα δώσουμε λίγο θέαμα στο γραφείο. Α, ειδικά η διευθύντρια προσωπικού που ψάχνει ευκαιρία να με απολύσει θα χάρει πάρα πολύ με το θέαμα. Εγώ πιστεύω θα το κάνουμε τόσο καλά που θα σου δώσει μπόνους. Ωραία, εγώ λέω να το κάνουμε τόσο καλά το απόγευμα. Σπίτι σου, χωρίς μπόνους, δεν πειράζει. Οκ, okay, έχουμε να μιλήσουμε τώρα. Ναι, θα μιλήσουμε άλλη ώρα. Φύγε ρε παιδάκι μου, τώρα θα με απολύσουν, ε. Το γράψες. Ποιο? Το μαμάκα, ρε. Α, ναι. Άλλο. Παφάρας. Παφάρας. Ναι, Παφάρας. Αυτό ποιο αντικαταστά. Α, τι το π***α σύμβρισκιά. Να σου πω την αλήθεια, για μένα χαϊδευτικό είναι, αλλά γράψεις να έχουμε το κεφάλι μαζί ήχο. Να σου πω, επειδή τώρα η Ράνια στην είπε, εμείς πρέπει να αλλάξουμε όλες τις βρισκές μας. Τι δημιουργήσει ένα πρόβλημα στον παιδικό σταθμό, ρε, μιλάμε. Ξέρουν στον παιδικό σταθμό ότι εμείς βρίζουμε. Ξέρουν ότι βρίζει ο Λουκάς, ρε. Μαθαίνει εκεί στα παιδάκια κάτι άλλες καινούργιες κουβέντες και οι γονείς κάνανε παράπονο. Φαντάζεσαι πώς θα νιώσει η Ράνια όταν πήγε και τις τα πάνε. Ναι, δεν μπορεί να αποδείξει ότι τις έμαθα από εμάς. Τι λες, μωρέ, μα. Τι λες, μαμάκα. Να αρχίσουμε να συνηθίζουμε. Τι λες, μωρέ, μαμάκα, και ποιος έμαθε, η Κατερίνα. Η Κατερίνα καλή, αλλά από πίσω τα ρίχνουν τα καντιλάκια της. Είδες πως εξαφανίστηκε από τον άλλον. Αντίο! Τι φωνάζε, άμε! Πού πάει, ρε, λάδο! Ποιος τον άρεσε? Τι έγινε? Τι έγινε, ρε! Κοίτα! Έλα, ρε, σήμερα ήταν. Ναι! Κατά να βάλετε καλός πολίτης, ρε. Για να δω. Είστε καλά, ρε, παιδιά. Ειδικό φύλλο πορείας, βεβαίως. Για να δώστε μου λιγάκι έτσι να τα ακουμπήσω. Για να σούζα. Η μαμά μου είπε ότι ζεις στο εξωτερικό. Η μητέρα σου είπε ψέματα. Και γιατί δεν ήρθες να με δεις ποτέ? Με τη μητέρα σου δεν τα πηγαίναμε πολύ καλά. Αυτή δεν σ' άφηνε να έρθεις, έτσι? Ήτανε τόσο άσχημες οι σχέσεις μας που ήτανε δύσκολο να έρθω να σε δω. Η μαμά μου φταίει που φωνάζει όλους τους άλλους και λέει στους άλλους τι να κάνουν. Γι' αυτό μαλώσατε, έτσι? Είναι δύσκολος άνθρωπος η μητέρα σου. Τώρα όμως θα έρχεσαι να με βλέπεις, έτσι? Ίδιος ο πατέρας σου είσαι. Αλήθεια? Όταν ήτανε μικρός έτσι ήτανε κι αυτός, ξανθός σαν εσένα. Αλήθεια? Θέλω να μου πεις κι άλλα για τον πατέρα μου. Όσα θέλεις θα σου πω. Πρώτα όμως υπάρχει κάτι άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να μάθεις. Ποιος είναι αυτό? Αυτός, Λουκά μου, είναι ο αδερφός σου. Στη Γαλλία? Πώς ήρθε? Είναι φιλαράκι από τη σχολή. Έχει σπίτι εκεί και θα με φιλοξενήσει όσο χρειαστεί. Ξενικιάζει και το σπίτι, το κατάλαβες. Γιατρέ, ένα ρακάκι να μας φέρει. Το ρακάκι σε μάρα, ναι. Δεν νοιάζεσαι καθόλου για μένα, ρε. Εγώ δεν νοιάζομαι, ρε. Είσαι ο βασικός λόγος που φεύγω. Πακούλη, δεν βλέπω να μένουμε παρέα. Δεν βλέπω, ναι. Γιατί δεν πληρώνεις το ενίκιο εσύ να μείνεις εκεί πέρα και κάθεσαι και φορτώνεις στον καθένα? Γιατί δεν περιμένεις να έρθει η Κατερίνα? Φίλε, Κατερίνα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάλι, καρέ. Έχει να με πάρει τηλέφωνο 10 μέρες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να περιμένω κάτι. Να ρε, και το εισιτήριο πώς θα το πληρώσεις, που θα έχεις τα λεφτά. Τι θυμάσαι στην επιταγή του μαφιόζου? Ναι, ρε, τι έγινε με αυτή, την εξαργύρωσα ακόμα. Ήτανε μηνός. Τι ήτανε? Μηνός. Δηλαδή ακόμα και για πυροβολημένο πόδι μεταχρονολογημένες δίνουνε. Ούτε στο οργανωμένο έγκλημα δεν πληρώνουν πια. Θα πάρω την ταυτοτητούλα μου, θα πάω στην τραπεζούλα μου και θα εξαργυρώσω την επιταγούλα μου. Oh. Και μετά θα μου δώσεις τη μεριδιούλα μου. Δεν μιλάς καλά, ε. Βαρούλα. Έτσι. Τι δουλειά έχει ο Μπίλος στο γραφείο σου, Δημήτρη? Του ζήτησα να με βοηθήσει με την αναβάθμιση των μηχανημάτων. Τι να σου πω, Δημήτρη, τι να σου πω τώρα. Γιατί αυτό, παιδάκι μου, γιατί τώρα? Συγγνώμη, ρε Γιάννη, συγγνώμη. Δεν το σκέφτηκα. Τι δουλειά έχεις να μπλέξεις εσύ με τον Μπίλη? Δεν το καταλαβαίνω. Τη το πει? Όχι. Πάει στη δουλειά να τη το πει από κοντά. Καλά. Θα την καλύψω εγώ την. Θα πάρω όλο το ποσό και τα 50 χιλιάρικα. Ναι, το κατάλαβα. Ταυτότητα. Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση.
Μάλιστα. Δεν ήσασταν στο υποκατάστημα στην Αθηνά πριν 3-4 χρόνια. Όχι, κύριε. Λάθος κάνετε. Μπορείτε να μην το κάνετε αυτό. Ωπ, συγγνώμη. Απλά είμαι πολύ χαρούμενος. Ναι, και εγώ τι φταίω. Έχετε νευράκια, ε. Δεν είχα, μέχρι που αρχίσατε να παίζετε την ενάτη του Μπετόβεν πάνω στον κισέ μου. Άκου να δεις. Ό,τι και να σου συμβαίνει, κάνε κουράγιο. Εγώ πραγματικά ήμουν πολύ άτυχος, αλλά η τύχη μου άλλαξε έτσι. Δεν νομίζω. Τι δεν νομίζεις? Ότι η τύχη σας άλλαξε. Και πού το ξέρεις εσύ, βλέπεις το μέλλον? Όχι, αλλά η επιταγή που μου δώσατε είναι ακάλυπτη. Τι εννοείς? Θέλετε να τη σφραγίσουμε? Άμα τη σφραγίσουμε, εγώ θα πάρω τα λεφτά. Όχι. Αντίο σας. Ψηλό με το άσπρο φανελάκι, τη λίχτετό μου. Θα το πάρω σπίτι. Ναι, αυτός είναι ο Περιστερόπουλος. Δεν καταλαβαίνει από αυτά. Θα σκοπανίσει καμία. Μη. Δεν πειράζει. Μ' αρέσουν περισσότερο, μα είναι μπρουτάλ. Ω, καλά. Τι ωραία έκπληξη! Ναι, πολύ ωραία έκπληξη. Πάνος. Ναι, λοιπόν, Μάκη, από εδώ πάνω ο ατζέντης μου. Ο Μάκης η σχέση μου. Τα συλληπιτήριά μου. Και ο Περιστερόπουλος. Τα συγχαρητήρια μου. Ευχαριστώ. Ναι. Από εδώ. Ήρθαμε να του γνωρίσει κανένα μοντέλο, γιατί από τότε που τον έρθει η Ιεράνια τον έχει πιάσει κατάθλιψη. Τι είναι αυτά που λες, ρε, ποτέ, τι είναι αυτά που λες στον κόσμο, έχω παθέκω ποτέ κατάθλιψη για γκόμενα. Εγώ μια χαρά τον βλέπω. Πες τα ρε, κύριε. Πάνος. Έτσι, Πάνος. Ναι, πάνω μαζέψου. Γι' αυτό εμείς όλο το πρωί φτιάχνουμε βρισιές μαμάκα. Για τη Ράνια, ρε το κάναμε, για τον Λουκά το κάναμε. Πάει Ράνια, πάμε για άλλα εμείς τώρα. Όσο πιο άλλα, τόσο πιο καλά. Είμαστε σε ένα ουζερί και περνάει μία με τη φούστα εδώ, φαίνονταν το στρίγκ της, ούτε γύρισε να την κοιτάξει. Δεν μπορεί το παιδί να έχει άλλα ενδιαφέροντα να το σκοτώσουμε. Μεγάλα ενδιαφέροντα, πες τα ρε κύριε. Πάνος. Έτσι, Πάνος. Ναι, Πάνο, άλλο λες εσύ, άλλο λέει αυτός, εντάξει. Σταματώ. Αφού επικοινωνούμε με το παιδί, εσύ τι ανακατεύεσαι. Θα σε βρούμε με σπασμένο κεφάλι, θα ψάχνω εγώ να βρω άλλον ατζέντη. Τι είναι αυτά, μα που λες τον άνθρωπο, σπασμένο κεφάλι. Αγορινά, άμα σε πειράξει άνθρωπο, εμείς οι δύο καθαρίζουμε. Μην τον βλέπει, έτσι, το έχει. Αλλά κάτσε, περίμενε εγώ για άλλο ήρθα, μην μπερδέψεις. Έλα από εδώ εσύ. Πήγαινε εκεί. Εσύ, έλα από εδώ εσύ, είπα. Ναι. Τι είναι αυτά ρε που κάνεις το παιδί, α? Δεν την αντέχει άλλο αυτή την εκμετάλλευση. Μα η εκμετάλλευση είναι η βάση της σχέσης μας. Μάκη, τι λέει. Εσύ τι λες. Πρέπει να τον δεις προχτές ρε, τις προάλλες. Ήταν χάλια που ξαλιάριζες με τον Κάπελα. Τέλος πάντων, εσύ να τις έβαλε δικηγόρο. Και γιατί όχι. Μια χαρά θα τον κρατούσε στο χαρτοφύλακα. Έτσι, μια χαρά θα μου πήγαινε. Πες τα ρε, κύριε. Πάνος. Εντάξει, ρε, Πάνος, το καταλάβαμε. Βίλι, δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Όχι, πρέπει να μιλήσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Εάν το πεις αυτό στη Ράνια, δεν θα θέλει να με ξαναδεί. Αν είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι για το καλό της, να το κάτσεις. Πήγαινε, πες. Πήγαινε. Αλλά για να είσαι σίγουρος ότι είναι για το καλό της, πρέπει πρώτα να μιλήσουμε. 20 λεπτά. Θα πιούμε ένα γρήγορο καφέ και μετά μιλά της αν θες. 20 λεπτά. Μάκη, για τελευταία φορά δεν έκανα τίποτα με τον Αντώνη και είναι ιδιοκτήτης ρεστοράν, όχι κάπελας. Να σου πω, μωρέ, μη μου φωνάζεις εμένα. Να, εσύ δεν είπες ρε στο παιδί, αν κάνετε αυτή τη σχέση, πώς το πες, πώς τα λες. Σχέση δεκανίκη. Αυτό το χιάνι, το σχέση δεκανίκη, δεν είπες να του ξηγέσαι δώρα, ότι θα του ξηγέσαι λεφτά. Πού είναι, μωρή, τα λεφτά, πού είναι τα δώρα, πού είναι. Μακή, αν θέλεις να το συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε μόνοι μας. Χωρίς το λογιστή σου! Έλο. Γε, το νου σου, ε. Έτσι, αγόρι μου, το νου σου. Τι γαμπάρια. Αισθάνομαι όπως ο Μποτιτσέλη όταν συνάντησε την Αφροδίτη του. Λαρά, κι εγώ με Ιταλούς παρέα δεν κάνω. Πάντως, αν περνάει, μας πειρένε. Ναι.
Ο Μάκης τα έχει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Σου είμαι πιστή τρεις ολόκληρες εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες, τα έχουμε ένα μισή μήνα. Ναι, Μάκη, κοίτα, η αρχή ήταν λίγο δύσκολη. Δηλαδή το πρώτο μισό μήνα μου τα φόραγες. Ναι, αλλά σου είμαι πιστή τρεις εβδομάδες, τρεις ολόκληρες εβδομάδες. Δεν είναι λίγο έτσι? Μην το κοροϊδεύουμε αυτό, μην το κοροϊδεύουμε. Καλά, ρε Λίλα, συγγνώμη. Κοίτα, Μάκη. Εντάξει, μας έχουν βάλει σε αυτόν τον πλανήτη για να προσπαθήσουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Άμα είναι να σε στεναχωρεί αυτό το πράγμα, καλύτερα να χωρίσουμε. Ξεκίνησες αυτή τη σχέση χωρίς να με ρωτήσεις. Το αποφάσισες μόνη σου. Ναι, το ξέρω, ήμουν εγωίστρια. Εντάξει, αυτή η σχέση ήταν τέλεια για μένα, αλλά για σένα. Δεν τελείωσα πριν. Συγγνώμη. Αποφάσισες την αρχή της σχέσης μόνη σου. Αλλά το πότε θα τελειώσει θα το αποφασίσουμε οι δυο μας. Ξέρω ότι νομίζω ότι με εκμεταλλεύτηκες, αλλά δεν έμεινα μαζί σου γιατί ήθελες μια σχέση δεκανίκη. Εγώ έμεινα μαζί σου γιατί μου άρεσε από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Γεια. Γεια. Πού ήσουν ακριμένος όλο αυτόν τον καιρό? Εδώ ήμουν, εσύ δεν έβλεπες. Έλα, Ρανιά. Καλός πολίτης. Ευχαριστώ. Πρέπει να πετάς τα σύννεφα, ε. Πετούσα για κανένα δύο ώρα, τώρα έκανα ανώμαλη προσγείωση. Πάει το ταξιδέξι στη Γαλλία. Όχι, γιατί τι έγινε? Γιατί η επιταγή του μαφιόζου ακάλυπτη. Να πας να ζητήσεις καινούρια. Άσε, ρε, Ρανιά, εντάξει. Φτάνει, ξεμπερδέψαμε. Δεν θες να έχουμε κι άλλους πυροβολισμούς? Ναι, αλλά είναι άδικο. Το έχει η μοίρα μου, τι να σου πω. Μάλλον πρέπει να βλέπω τα σύννεφα από κάτω. Τι να κάνω τώρα, να σου πω τι θέλω? Πες το, πας και μου δώσεις καμιά αφορμή να σηκωθώ, γιατί θα σε απίσω στο μπαγκάκι. Να σου πω, τα κλειδιά του σπιτιού μου τα έχεις ακόμα, ε? Ναι, γιατί κλειδωθήκατε έξω? Όχι, όχι. Θέλω να πας τώρα που λείπει ο Λουκάς και να ψάξεις το δωμάτιό του. Πλάκα μου κάνεις, ρε. Δεν είναι στην εφηβεία για να αρχίσεις κατηνιές. Δεν είναι κατηνιά. Γύρισε ο Γιάννης. Και θα θέλει μια απάντηση ο άνθρωπος στην πρόταση γάμου που μου έκανε. Αλλά εγώ δεν έχω να του δώσω πίσω δαχτυλίδι, γιατί μου το πήρε ο Λουκάς και δεν μου λέει που το έχει βάλει. Τι θα πεις όχι τελικά? Τι θα πω, ρε Φωτεινέ? Ξέρω εγώ, σε είχε προβληματίσει. Ναι, αλλά δεν είμαι έτοιμη να κάνω τόσο ριζική αλλαγή στη ζωή μου. Και συνήθως δεν σου κάνω μια πρόταση γάμου και λες όχι. Πρέπει, το σωστό είναι να δώσεις πίσω το δαχτυλίδι. Αλλά εγώ τι θα δώσω, αυτόγραφο? Όχι, με τίποτα. Έχω δει την υπογραφή σου, δεν λέει. Πότι! Εάν της είχα μιλήσει από την αρχή, δεν θα δίνει καμιά ευκαιρία στη σχέση μας. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Και ο αδερφός μου της είχε πει ψέματα. Είχε παιδί και της το έκρυβε. Γιατί έχουμε οικογενειακό χούι να λέμε ψέματα? Δεν είναι έτσι, παιδί. Η Ράνια είναι δύσκολος άνθρωπος και όποτε πάει να ερωτευτεί, βάζει εμπόδια στον εαυτό της. Έχει πονέσει πολύ στη ζωή της, γι' αυτό φοβάται να φεθεί. Ακριβώς! Μόλις της δώσει μια δικαιολογία, πετάει τη σχέση στα σκουπίδια. Πήγαινε, πες. Κάνε ό,τι θες. Άστε να ζήσει μόνη της, αναπολώντας τις όμορφες στιγμές με τον Λουκά. Εντάξει, μπορεί να είναι κακό να της μιλήσω, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Η Ράνια είναι φίλη μου, δεν μπορώ να της πω ψέματα. Γιατί βάζει τον εαυτού που αναποκαλώ της. Τι λέει, ρε Γιάννη, από πού και ως πού αυτό? Αυτή η αλήθεια που θα της πεις θα καταστρέψει κάθε ευκαιρία της Ράνιας να ζήσει ευτυχισμένη με έναν άνθρωπο. Αλλά βέβαια, εσύ θες να πάνε να της το πεις ούτως ή άλλως. Για να έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη, παλιό εγωιστάκο. Κοίτα που θα μας βγει και από πάνω τώρα. Γιατί, Βίλη? Το μόνο λάθος που έκανα είναι ότι είμαι αδερφός του αδερφού μου. Από πότε διαλέγουμε σε ποια οικογένεια θα γεννηθούμε? Ωραία. Ας υποθέσουμε το ότι να συνεχίσει αυτή η σχέση είναι καλό για τη Ράνια. 5 χρόνια ήταν μόνη της πριν γνωρίσει εμένα. Ναι, ρε Γιάννη, αλλά δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ το καλό για τη Ράνια. Ας μάθει την αλήθεια και ας αποφασίσει μόνη της. Τουλάχιστον να έχεις το θάρρος της γνώμης σου, να το παραδεχτείς. Όχι να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Και να θέλα, δεν χωράω. Με το να της μιλήσεις, αποφασίζεις για το καλό της. Ξέρεις πολύ καλά ότι μόλις της πεις ότι είμαι αδερφός του Λουκά, θα με χωρίσει αμέσως. Μακάρι να μην είχα δει αυτό το mail. Ακριβώς, ρε φίλε. Γιατί θες να καταστρέψεις τη σχέση μου με τη Ράνια? Αφού κατά τύχη είδες το mail του Δημήτρη. Κάνε πως δεν είδες τίποτα και δεν θα έχεις καμιά ευθύνη για ό,τι συμβεί. Δεν ξέρω. Πρέπει να το σκεφτώ. Τι να σου πω, κάνε θες. Πάρε όσο χρόνο θέλεις, σκέψου το. Απλά το μόνο που συζητάω είναι αν αποφασίσεις να της το πεις, δώσ' μου μια ευκαιρία να της μιλήσω εγώ πρώτα. Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Είσαι φίλο, ρε παιδί. Είσαι φίλο. Μπίλι. Εμίλη, τι κάνεις εδώ? Δύο δρόμους πάνω μένω, εσύ? Α, δουλεύει εδώ δίπλα η Ράνια και ερχόμαστε συχνά μετά τη δουλειά. Έλα ρε, δεν σας έχω πετύχει και εγώ εδώ έρχομαι. Κοίτα σύντοση. Μάλιστα.
Χάρηκα που σε είδα. Κι εγώ. Πολύ. Σ' αρέσει αυτή. Μ' αρέσει. Ερωτευμένος είμαι. Γιατί δεν άφησες να φύγει. Γιατί να κάνω. Τι να βγείτε, ρε. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Έχω γίνει ρεζίλη στα μάτια της. Αν είχες γίνει τόσο ρεζίλη όσο νομίζεις, δεν θα είχε έρθει να σου μιλήσει. Έμιλι! Δεν είσαι καλά. Το τρέξιμο δεν είναι το φόρτε μου. Το βλέπω. Ήθελα να σου πω ότι μου έχει λείψει που μιλούσαμε στο ίντερνετ. Και εμένα πολύ. Και ξέρω ότι ήταν πλακή αυτό που κάναμε τη φωτογραφία, αλλά ο μόνος λόγος που το έκανα ήταν επειδή ήθελα να σε γνωρίσω. Δεν μου αρέσει να μου λένε ψέματα. Το καταλαβαίνω. Αλλά θα ήθελα να ξαναμιλήσουμε, ίσως να βγούμε καμιά μέρα. Θα πας στο πάρτι σχολής χορού που γίνεται το Σαββατό. Δεν ξέρω. Εγώ το πάω. Αν είναι θα τα πούμε εκεί. Γεια σου. Ωχ, τρέξει με Παναγία μου. Λουκά! Λουκά! Έλα εδώ, παιδί μου! Ράνια, πώς και έτσι? Έφυγα νωρίτερα από τη δουλειά. Και είπα να έρθω να το πω. Μήπως σακώθηκε με κάποιο παιδάκι? Όχι. Ήταν πολύ χαρούμενο σήμερα. Ήρθε και τον είδε και η γιαγιά του. Τι έγινε? Ήρθε η γιαγιά του. Υπάρχει πρόβλημα? Ξέρεις τι του είπε? Όχι, απλά μιλούσαν. Ρένια, τι έχει γίνει? Ο Λουκάς ήταν πολύ χαρούμενος που την είδε. Τίποτα. Θα πάω να του μιλήσω εγώ. Γιατί δεν μου μιλάς? Έμαθα ότι ήρθε η γιαγιά σου να σε δει. Λουκά, θα μου μιλήσεις? Γιατί δεν ήρθε ο Περιστερόπουλος? Γιατί έφυγα νωρίτερα από το γραφείο και ήρθα να σε πάρω εγώ. Συνήθως χαίρεσαι όταν έρχομαι εγώ να σε πάρω. Σήμερα δεν είναι συνήθως. Ωραίο κάστρο. Τόσα χρόνια δεν μου είπες ότι έχω αδερφό. Λουκά μου, υπήρχε λόγος. Συνέχεια μου λες ότι είναι κακό να λέμε ψέματα, αλλά εσύ είσαι η μεγαλύτερη ψεύτρα στον κόσμο. Λουκά... Δεν σου ξαναμιλάω. Θέλω να μεγαλώσω για να φύγω από το σπίτι και να μην σε ξαναδώ ποτέ. Μου. Θέλω κάποια στιγμή να μιλήσουμε. Τι ψάχνεις εκεί? Πού είσαι, ένα ανθρωπάκο? Τι θέλεις στο δωμάτιό μου? Να, βασικά ψαχνάω εδώ. Από κάτω. Κάτσε λίγο και θέλω να μιλήσει. Το μόνο που σε νοιάζει είναι να παντρευτείς το Γιαννούλη σου. Έλα ρε, εντάξει ρε Λουκά, ένα αυτοκινητάκι ήθελα να δανειστώ. Ορίστε, πάτε και παντρέψου το! Καλά, εντάξει. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν το βρίσκα. Μπίλι, δεν είσαι πραγματικά ερωτευμένος με την Εμιλία. Δεν για αν θα με τρελάνεις. Δεν ξέρω εγώ τι είμαι και ξέρεις εσύ. Α, Μπίλι, όταν είσαι πραγματικά ερωτευμένος με τον άλλον, κάνεις τα πάντα για να είσαι μαζί. Μερικά παιχνίδια δεν κερδίζονται, Γιάννη. Αυτό μπορείς να το πεις μόνο όταν κάνεις ό,τι υπάρχει στις δυνάμεις σου. Όταν τα παρατάς στη μέση της διαδρομής. Δεν είσαι ερωτευμένος. Μακή, δεν είμαι σίγουρη αν είμαι φτιαγμένη για μονογαμική σχέση. Εγώ θέλω να προσπαθήσεις. Εντάξει, αυτό μπορώ να σου υποσχεθώ. Αλλά και εσύ θα προσπαθείς να μην είσαι τόσο ζηλιάρης. Εντάξει. Έλα, Μπίλη, τι! Δεν μπορώ, έχω δουλειές. Αλλά άμα είναι να ξαναρχίσουμε μαθήματα, τις ακυρώνω. Τι! Πότε είδες την Έμιλη? Για πες!
Καράγε. Με συγχωρείς, δεν καπνίζω. Κλίμα. Έχει σκεφτεί ποτέ να ασχοληθεί με το modeling? Ήταν η γιαγιά μου, αλλά το έκοψε γιατί έβγαλε κάτι άλλο στα χέρια. Τι ήταν η γιαγιά σου? Μοντελίστρια, τι λέμε. Αλλά ρε φιλάρα, και αυτές είναι γυναικείες δουλειές. Με φαντάζεσαι τώρα εμένα να αρχίζω τη φόδρα, δεν μου πάει. Σε καλά, ρε. Με συγχωρείς, αφαιρέθηκα προς στιγμή. Έχω μια τάση προς ονειροπόληση. Εσύ? Προτιμά να παίζω μπάλα εγώ. Το βλέπω. Τέλος πάντων, αυτό που ρώταγα είναι αν θα σου άρεσε να έρθεις να δουλέψεις στη δουλειά μας. Τι να κάνω το μοντέλο. Πες εκεί στη γωνία, δηλαδή, να μου βάζεις ένα σακάκι να περπατάω στο διάδρομο. Τι λέτε, μα πώς να σου κουνάω και λίγο τη μεσούλα, ε? Δεν είμαι εγώ για αυτά τώρα. Είμαι σίγουρος ότι θα την έσπαγες μια χαρά. Ναι. Ράγκα έχει. Πολύ καλά. Σκέψου και τον γκλάμουρ. Σκέψου τη διασημότητα. Σκέψου μεγάλε να παίζει καμιά φυλάδα στο καφενείο του χωριού. Κουδούνια θα μου κρεμάζουν. Άστο, δεν είμαι εγώ για αυτά. Καμιά τσοντούλα γερμανικής παραγωγής, αυτές τις καλές μου. Έχουμε σε αυτό μεγαλός. Βίντεο δεν έχουν στο χωριό. Το σώζουμε αυτό, μη σε νοιάζει, αλλά κοίτα, δεν θα μου ξεκινήσει τίποτα πατσαβούρες, θα μου φέρεις τίποτα κομμενάκια τσίλικα. Κι εγώ θα σε βγάλω ασπροπρόσωπο. Το στόμα σου. Στο Θεό ταυτή. Έτσι. Γιατί ρε Αγγελική? Γιατί έτσι ήθελα. Και γιατί γυρίζει ο Γιάννης από το Τόκιο. Και τι σχέση έχει η επιστροφή του Γιάννη? Τώρα πια η Ράνια θα έχει να ασχολείται με σοβαρότερα πράγματα από την πρόταση που της έκανε ο γιος μου. Έπρεπε να ανακατευθείς και σε αυτό. Όχι, θα τα άφηνα στην τύχη. Είπα στο Λουκάκι για τον Άγγελο. Συγχαρητήρια. Τόσον χρόνο δουλειά να πάει στράφη για ένα καπρίτσιο. Δεν είναι μόνο ο δικός σου τρόπος σωστός για όλα τα πράγματα. Και να μιλάς καλύτερα. Και νομίζω ότι η Ράνια θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Τι θα κάνει? Αν είναι έξυπνη, θα σου στείλει εξώδικο. Και δεν θα μπορείς να δεις το παιδί χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί της. Θα είναι ανάρμοση συμπεριφορά σου καταγεγραμμένη σε εξωδικαστικό έγγραφο και θα χάσουμε το προνόμιο της πρώτης κίνησης. Σου φτάνουν αυτά ή θες κι άλλα? Και ένα εξώδικο θα μετρήσει περισσότερο από ένα ντοσιέ γεμάτο από στοιχεία τόσων χρόνων εναντίον της? Δεν ξέρω. Πρέπει να το μάθουμε. Δεν ξέρω τι λες εσύ, αλλά εγώ νιώθω πολύ καλύτερα. Κυρία Σερέτη, είναι η Ράνια Κωνσταντακάτου στο τηλέφωνο. Τι να κάνω? Δώστε μου. Θα της μιλήσετε? Σήμερα ναι. Άργησες να πάρεις. Πουθενά δεν θα σταματήσεις? Τώρα νομίζω ότι αρχίζουμε να καταλαβαινόμαστε. Πουθενά δεν πρόκειται να σταματήσω. Το ότι ο Λουκάς αυτή τη στιγμή είναι με κατάθλιψη στο δωμάτιό του δεν σου λέει αυτό τίποτα? Ας το να έρθει να μείνει μαζί μου και δεν θα έχει κανένα λόγο να είναι στεναχωρημένος. Κοίτα, αυτή τη συζήτηση θα έχουμε ξανακάνει. Για άλλο λόγο σε θέλω. Μια που είπες το Λουκά για τον Άγγελο, δεν νομίζω ότι είναι καιρός να συναντηθούν τα δύο παιδιά? Το σπίτι μου είναι πάντα ανοιχτό για τον Λουκά, αλλά μόνο για αυτόν. Αν νομίζεις ότι θα αφήσω τον Λουκά μόνο του, μέσα στο σπίτι σου, να του γεμίσει το κεφάλι του με όλα τα ψέματα, είσαι πάρα πολύ γελασμένη. Το πολύ πολύ αυτό που μπορώ να κάνω είναι να έρθει Λίλα μαζί του. Τη γνώμη μου για τη φιλενάδα σου την ξέρεις. Είναι χειρότερη και από σένα. Ωραία. Ή η Λίλα ή κάποιος φίλος μου. Ή με τους όρους μου ή καθόλου. Εντάξει. Αλλά να ξέρεις ότι τόσα χρόνια εγώ ποτέ δεν είπα κακιά κουβέντα στο παιδί για τη γιαγιά του. Τώρα όμως που εμφανίστηκες εσύ, ίσως είναι καιρός να του πω όλη την αλήθεια. Πες του ό,τι θέλεις. Να δούμε ποιον θα πιστέψει. Τη μητέρα του που του έλεγε ψέματα τόσο καιρό ή τη γιαγιά του που του είπε επιτέλους την αλήθεια. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Για πες. Έρχεται μαζί μου γιατί το ήξερα και δεν του το είπα. Με σένα ένα έξαλλος. Παιδιά, θα τη σκοτώσω τη μάνα του Λουκά, θα τη σκοτώσω. Μίλησα με τη δικηγόρο, θα πάω να τη δω αύριο το πρωί να δούμε τι θα κάνουμε.
Δεν μπορεί να έρχεται όποτε γουστάρει δηλαδή αυτή από τον παιδικό σταθμό. Έτσι δεν είναι, δηλαδή ένας νόμος δεν πρέπει να υπάρχει να με προστατεύει και εμένα. Το ότι δεν παντρεύτηκε στο Λουκά δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα αυτό, γιατί αυτό είναι ο λόγος που δεν μπορώ να κάνω αγωγή για την επιμέλεια του Άγγελου. Από τη στιγμή όμως που δεν μπορώ εγώ να βλέπω τον Άγγελο όποτε θέλω, χωρίς την κατάθεσή της, γιατί να μπορεί να βλέπει εκείνη τον Λουκά, χωρίς τη δική μου. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας νόμος που να με προστατεύει. Όλοι οι νόμοι δηλαδή έχουν φτιαχτεί για τους παντρεμένους. Καθένας μας έχει διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίζει τις σκληρές αλήθειες της ζωής του. Έλα, Γιάννη. Τελικά δεν μπορώ σήμερα. Όχι, θα σου εξηγήσω όταν βρεθούμε. Άλλοι ρίχνονται στον αγώνα να τις αντιμετωπίσουν όσο καλύτερα μπορούν. Και άλλοι φεύγουν. Μερικές φορές λέμε ψέματα σε αυτούς που αγαπάμε για να τους προστατεύσουμε από αλήθειες που μπορεί να τους πληγώσουν. Και τελικά καταλήγουμε να τους πληγώνουμε περισσότερο. Γιατί το περίεργο με τις αλήθειες είναι πως έχουν μια τάση να αποκαλύπτονται στη χειρότερη στιγμή. Γι' αυτό και ο καλύτερος τρόπος να χειριστείς μια αλήθεια είναι να την αντιμετωπίσεις κατάματα. Πήγε στο πάρτι. Όχι, έμεινα με το μικρό, εσύ. Εγώ παρακοιμήθηκα να το ετοιμαζόμουν να πάω. Ο Φώτης έφυγε, δεν σε χαιρέτησε. Ω, με χαιρέτησε. Τώρα τι θες εδώ. Δεν θέλω το Φώτης, εσένα θέλω. Μπορώ να περάσω. Παίρνω. Αμά! Αμά ρε Φώτη, έπρεπε να φύγει σήμερα. Εκεί να το Παρίσι, δεν φεύγει. Λίλα, δεν κρατιέμαι, θέλω να την κάνω. Εσύ φταίς που του έδωσε λεφτά για το εισιτήριο. Όχι, θα το κρατήσω με εδώ με το ζόρι. Το μόνο που λυπάμαι, ρε γαμώ, ήταν να θα χάσω το νομεράκι σας. Τα ετοιμάζατε τόσο καιρό. Επ' αυτού πιστεύω ότι είσαι πάρα πολύ τυχερός. Να πούμε τίποτα στην Κατερίνα μόλις γυρίσει από Ιταλία. Όχι, τίποτα. Παιδιά, η Κατερίνα αποκλείεται να με το χάρη 3 εβδομάδες τώρα στην Ιταλία. Μπορούμε να το συζητάμε. Ας είναι καλά το Κατερινά και ας είναι όπου θέλει. Αρκεί να μην φεύγεις γι' αυτό. Όχι, δεν φεύγω γι' αυτό. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ο Λουκάς είναι αδερφό. Καλά κάνει το παιδί και δεν σας μιλάει. Τι ήθελες να κάνω, ρε Περιστερόπουλε? Να έχω ένα παιδί δυστυχισμένο που δεν μπορεί να δει τον αδερφό του. Τουλάχιστον όσο δεν το ξέρε, ήταν χαρούμενος. Και τα προλάβε τώρα όλα αυτή, έτσι. Καλά, ο Λουκάς. Δεν θα μου το συγχωρήσει ποτέ εμένα αυτό. Τι είναι αυτά που λες, μωρέ Ράνια, τι είναι αυτά, παλάβωσες. Μάνα του είσαι, θα του περάσει, παιδί είναι. Δεν το ξέρεις καλά, το Λουκά. Είναι σαν και εμένα. Εμείς το ψέμα δεν το συγχωρούμε. Γι' αυτό θέλω να του μιλήσεις εσύ. Εσένα θα σε ακούσει καλύτερα, πιο εύκολα. Ξέρω εγώ. Και δηλαδή εσύ τόσο καιρό κουβαλάς τόσο βαριά μπαγκάζια στην πλάτη σου και δεν τα μοιράζεσαι με κανέναν. Έτσι είμαι εγώ. Εγώ τα προβλήματά μου τα λύνω όλα μόνη μου. Ήλα, Θέλω να σου πω κάτι, ρε Ράνια. Λίγοι άνθρωποι θα αντέχανε αυτό που σηκώνεις εσύ. Πάντως εγώ εδώ θα είμαι, έτσι. Ό,τι θέλεις κι άμα έχεις καμιά σακούλα έτσι βαριά για την πλάτη μου, την ξηγέσαι γιατί κοίτα, έτσι μου το έδωσε ο Θεός. Νομίζω ότι θα του κάνει καλό να του μιλήσεις εσύ. Ό,τι θέλει την Ράνια, θα του μιλήσω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Τι έγινε, δεν πήγαν όλοι στο πάρτι της, όλοι στο χώρο? Ο Λαγουδάκης ήταν, θα δεις. Δεν θα πήγε η Γαλλία. Άντε ρε παιδιά, ρε να είναι εδώ, είσαι μια ώρα χτυπάω.
Εμείς που είμαστε, εσύ που είσαι, παιδάκι μου! Η Έμιλη δεν έχει έρθει ακόμα. Γιατί δεν έχει έρθει? Θα είμαστε καταπληκτικοί σήμερα. Αν δεν πάρουμε το βραβείο, θα σκάσω. Τι είχε βραβείο? Ναι, είχε και το όνομά μου πάνω. Αλήθεια λέει. Πήγε και το έγραψε με μαρκαδόρο λίγο νωρίτερα. Σκάσε. Τέλος πάντων, το βραβείο θα το πάρουμε. Αυτό να μου το θυμηθείτε. Και αν δεν το πάρουμε για το χορό, θα το πάρουμε για τα φωτορυθμικά. Αλήθεια ρε, άλλο γλυταράκι δεν χωρούσε πάνω σου. Ρε Σιφώτη, δεν χωρούσε γαμό. Όχι, Έμιλη. Παιδιά, η Έμιλη. Α, έχει καιρός χορευτές σήμερα. Λίλα, είσαι με το μάκι, ρε. Οχ, όπου το ξεχνώ να με σκουντάς. Καλά, δηλαδή δεν ήσουν Ιταλία. Όχι ρε παιδιά, πώς σας ήρθε αυτό? Τι πώς μας ήρθε, μωρέ. Ο Φώτης μας είπε ότι είδε το Φλόρο να σου δίνει τα εισιτήρια. Καμία σχέση, καλά. Σου είπα εγώ τίποτα για Ιταλία, παιδί μου. Όχι, αλλά όλοι οι άλλοι ήταν σίγουροι. Στη Θεσσαλονίκη μου να καλέσει τους γονείς μου. Και με το Χάρη δεν είχες καμία επαφή? Όχι, βέβαια, καμία επαφή. Και το ρημάδι, μωρή, το κινητό σου, γιατί δεν το σηκώνεις? Όταν έφυγα ήμουν πολύ μπερδεμένη. Με πίεζε ο Χάρης, με πίεζε ο Φώτης. Κι εγώ προσπαθούσα να μην στεναχωρήσω κανέναν. Τόσο που είχα ξεχάσει τι ήθελα εγώ. Και. Τι και. Τι και, μωρέ, και! Και μας γκάθρωσες, αποφάσισες! Παιδιά, ο Φώτης τελικά είχε δίκιο. Όταν αποφάσισα να είμαι μαζί του, δεν το έκανα επειδή το ήθελα εγώ. Το έκανα για να μην τον στεναχωρήσω. Α, μάλιστα. Μπράβο, μπράβο. Νόμιζα ότι ήμουν ερωτευμένη με το Χάρη. Το νόμιζα τη μία εβδομάδα. Το νόμιζα τη δεύτερη εβδομάδα. Την τρίτη συνειδητοποίησα πως χωρίς το Χάρη μπορώ να ζήσω. Αλλά χωρίς το Φώτη δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου. Κάτσε βρε κουκλίτσα μου, κάτσε βρε αγάπη μου γλυκιά, γιατί έτσι όπως μου τα λες με μπερδεύεις λίγο τελικά. Είσαι ερωτευμένη με το Φώτη ή όχι? Άντε για να το μάθουμε σίγουρα. Τι λέμε το σύνορα ρε Νόντα? Επέστω ρε κουκλίτσα μου κι άλλος φεύγει αεροδρόμιο. Παιδιά, τι πάθετε? Τσίκο μωρή, φσίκο, στο διάλο τι πάθαμε. Κλειστό το χεφό της ο συνήθως. Οι άλλοι. Παίρνω τη Λίλα, πάρε τον πηλί. Παιδιά, τι έγινε? Τι έγινε μωρή, τι έγινε, σκατά τα κάνες πάλι. Νόντα, είμαι ερωτευμένη με το Φώτη. Νόμιζα ότι θα χαιρόσασταν αν σας το έλεγα. Όχι κουκλίτσα μου, θα χαιρόμασταν χθες. Όχι σήμερα που φεύγει για Παρίσι. Ο Μπιλζάν απαντάει. Πού τη Λίλα? Δεν θα ακούνε από τη μουσική στο πάρτι. Λοιπόν, έλα, σηκωθείτε, τσακιστείτε. Πάμε γρήγορα στο πάρτι. Φύγετε. Να πάμε. Προχώρα, Μάρι, προχώρα. Α, καλέ το παιδί! Ε, τι το παιδί, ρε Ράνια τώρα. Μόνο του θα αφήσουμε. Γιατί, ρε Ράνια, τι θα πάρει, μεγάλο είναι το παιδί. Όχι, δεν πάμε πουθενά. Κάποιος πρέπει να μείνει μαζί του. Α, μείνει, Κατερίνα. Και ποιον θα φιλήσει ο Φώτης, μωρέ, σένα. Ε, να μείνει εσύ που σε κοιμάνα, του ρε. Εγώ οδηγώ το αυτοκίνητο. Και εγώ οδηγάω αυτοκίνητο. Ναι, αλλά δεν οδηγά στο δικό μου αυτοκίνητο. Για να σα πω, δεν θα τσακωθούμε τώρα. Κάνουμε το Φώτη. Εντάξει, θα μείνω εγώ. Έιντε, μπρρ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 
Ράνια! Ράνια! Τα κλειδιά, ρε! Απίστευτη είναι. Αμα ο άλλος. Είσαι με το Μάκη, ρε. Ρε παιδιά, το βλέπετε. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Εγώ που είμαι για τέτοια, γιατί δεν μου κάθεται η σχέση. Παιδιά, ζούμε σε ένα πολύ σαντιστικό σύμπαν. Καταφωνεί. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πρέπει να φύγω. Ρε Φώτη, κάτσε λίγο, δεν θα έχει κίνηση. Ρε Λίλα, έτσι κι αλλιώς δεν σας προλαβαίνω. Τρία νούμερα πριν από εσάς είναι. Είναι κι άλλα εννοώ. Λοιπόν, άντε. Γεια. Γεια, εντάξει. Άντε, να βρισκόσετε, παιδιά. Γεια μας. Δεν θα τον προλάβουμε. Σταμάτα εγώ μια απεσιόδοξη παρέα. Και τι, λες να προλάβουμε? Σε τρελή, αποκλείεται. Τότε τι τρέχουμε, ρε Ράνια? Γιατί σημασία δεν έχει αν είναι κάτι αδύνατον. Σημασία έχει να πιστεύεις ότι θα καταφέρεις ούτως ή άλλως. Τι εννοείς, δεν σ' αρέσει η στολή μου? Ναι, θα μπορούσε να κρύβει λίγο περισσότερα. Μπορείς να μην μου τη συγχύζεις. Έχει αγώνα σήμερα. Ωχ, Γιάννη, τι ωραία έκπληξη. Ήρθα για συμπαράσταση στο βίλιο.
Τελικά πρέπει να είσαι πολύ ερωτευμένος. Ε. Ναι. Και πρέπει να φτάσεις στο δημόσιο εξευτελισμό για να σου το αποδείξω. Είμαι πολύ περήφανος για σένα. Και αν θες να παραμείνεις περήφανος, φύγε. Σε λίγο χορεύω. Όπα, όπα. Πρόσκληση έχετε. Όχι, αλλά πρέπει να προλάβει τον έρωτα τη ζωή τη. Μπορώ να σα αφήσω να περάσετε. Κάτσε την άκρη, κουκλίτσα μου, δεν μπορεί. Με τη Ράνια δεν έχετε βρεθεί καθόλου, ε. Την είδα την πρώτη μέρα στο γραφείο τη. Είχαμε προβλήματα με το παιδί, αλλά μην ανησυχείς, θα φτιάξω τα πράγματα. Λίγο υπομονή. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Χαίρομαι που ήρθες. Ήσουν καταπληκτική. Έμιλι! Έμιλι! Γεια σου, Ελίνα! Χάρηκα. Από εδώ ο Γιάννης και ο Μάκης, η σχέση μου. Ναι, τον γνωρίζω βέβαια με άλλο όνομα. Ήτανε και ο Φώτης εδώ, αλλά έπρεπε να φύγει. Ο φίλος ο Σονώντας δεν ήρθε με την κοπέλα του. Ποιος, ο Περιστερόβλος? Ο Περιστερόβλος δεν έχει κοπέλα. Και η μελαχρινή με τα σγουρά μαλλιά. Ποια, η Ράνια? Α! Ο Περιστερόβλος δεν έχει καμία σχέση με τη Ράνια. Μάλλον μπερδεύτηκες. Αφού τους είδα να φιλιούνται. Την Άντζη λες! Την Άντζη λέει! Ναι! Την Άντζη λες! Είναι η Άντζη ρε παιδιά. Να την. Ο Φώτης, τον προλάβαμε! Κατερίνα, πότε ήρθες? Ακόμα δεν ήρθες, αρχίσαν οι καταστροφές. Γεια σου Άντζη. Γιατί με λέει αυτή η Άντζη? Γιάννη, τι κάνεις εδώ? Ενημερώνομαι. Και τώρα το επόμενο μας ζευγάρι, Μπίλης Χατζιαντωνίου και Ελίνα Στενή. Μπίλη, βγαίνουμε! Θεέ μου, αν υπάρχεις, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να βοηθήσεις. The same dreams all for 40.